ντόπια μνοερήφια κινδυνεύει να μείνει η αγορά της Κρήτης εν ώψη του Πάσχα, καθώς η ξαφνική απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να εντάξει το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι του Πάσχα σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι υπολογίζονταν, τεινάσει στον αέρα τα σχέδια των κτηνοτρόφων της Κρήτης, που βλέποντας να μην τους βγαίνει ο λογαριασμός, σχεδιάζουν ακόμα και να μην σφάξουν τα ζώα τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον Πασχαλινό Βελία, που έχει την τιμητική του στο γιορτινό τραπέζι. Ελλείψεις θα υπάρξουν, διότι ο κάθε παραγωγός, ο κάθε κτηνοτρόφος, με τέτοιες τιμές δεν νομίζω ότι θα σφάξει. Για να πάω να σφάξω 5,5 και με 6 ευρώ, καλύτερα να τα δω ψωφισμένα παρά να πάω να τα δώσω τσάμπα. Μας καταστρέφει κυριολεκτικά, γιατί για να βγουν με 10 ευρώ πρέπει εμείς να πουλήσουμε με 6. Αυτή τη στιγμή πουλιούνται με 7. Στην πάνω Ελλάδα πουλιούνται με 8-8,5. Πουλιόντουσαν μέχρι που μπήκε στο καλάθι του νοικοκυριού και αυτό καταστρέφει, αν θέλετε, και τους κρεοπόλες. Οι κτηνοτρόφοι μιλούν για τη χαριστική βολή που δίνει η κυβέρνηση στο ήδη μειωμένο λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής εισόδηματος, ειδικά αυτές τις ημέρες από τις οποίες περίμεναν τη δική τους ανάσταση. Και γυρίζει και μας καρφώνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δηλαδή έχει τρυπήσει και το κόκαλο. Αυτές οι δηλώσεις ντροπιάζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν πρέπει να γίνονται. Η παραγωγή και της Κρήτης, κυρίως στην τελευταία διετία, ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή. Η κυβέρνηση, όπως σημείωσαν σε εκδήλωση που έγινε στο Ρέθυμνο, σφυρίζει αδιάφορα για ένα κλάδο που στηρίζει ουσιαστικά την οικονομία της χώρας. Σε ένα κλάδο, ο οποίος προσφέρει 1,5 εκατομμύριο τόνους γάλα, 500.000 τόνους κρέας, πληρώνουμε 450 εκατομμύρια ΦΠΑ στο κράτος. 30.000 επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα ζούνε από τις παραγωγές τις δικές μας. Μόνο η φέτα και το γιαούρτι εξαγωγές φέρνουν 850 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Αυτός ο κλάδος λοιπόν έμεινε στα αζήτητα. Ενώ ξέρουμε ότι αυξήσει είναι πάνω από 100% σε τροφές, με το κόστος ενέργειας, με τα καύσιμα και όλα αυτά τα τρέχουν προβλήματα, δεν υπάρχει μέλλον εάν δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση της πολιτείας στο τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης πλέον των κτηνοτρόφων. Ένας ακόμα παράγοντας που οδηγεί σε αργό και βασανιστικό θάνατο τους πολίτες, μεταξύ των οποίων και τους παραγωγούς, είναι και τα κόκκινα δάνεια που συνεχώς αυξάνονται και τα οποία πέρα από τα σπίτια τείνουν να αφανίσουν και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το χειρότερο είναι ότι σφάχτηκαν και αρνιά που ήταν για αντικατάσταση, γιατί δεν είχαν χρηματοδότηση αλλού για να αγοράσουν τροφές. Άρα αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι οξύτατο το πρόβλημα και σε κάθε περίπτωση αγγίζει πολλά δις περιουσίες που ουσιαστικά είναι υποθηκευμένες. Ο κίνδυνος είναι και άμεσος και σε κάθε περίπτωση νομίζω διευρυμένος.